Να είστε. Ευχαριστώ. Πάμε στα δεδομένα μιας άλλης μελέτης, την οποία έχουμε όμως. Χρησιμοποίησαμε μια κατηγορία που αφορά όσους νόσησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με ένα πολύ μεγάλο δείγμα, και είναι του Πανεπιστημίου Κύπρου. Να συνδεθούμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέλτα, τον Διευθυντή Εργαστηρίου Μορφιακής και Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Δέλτα, καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Έχετε πραγματοποιήσει εδώ και ένα χρόνο, συλλέγετε στοιχεία, δεν κάνω λάθος. Κύριε Δέλτα, και είναι και ένα μεγάλο δείγμα, γύρω πάνω από 2.000 που είχαν συμμετοχή σε αυτήν την έρευνα. Ναι. Τι δεδομένα έχετε? Είναι μια έρευνα η οποία είχαμε εξαγγείλει και ξεκινήσει πέρσι ακριβώς, πριν από ακριβώς ένα χρόνο. Mm-hmm. Μια συνεργασία του Κέντρου Αριστείας, Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου, με την ιατρική σχολή μας και την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Συμμετέχει και η κυρία Κολλίου που μόλις μιλούσε μαζί σας. Μάλιστα. Ναι, βασικά μας ενδιέφερε να δούμε πριν ακόμα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Διότι πέρσι τον Ιόβρη δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα οι εμβολιασμοί. Πολύ σωστά. Μας ενδιέφερε να δούμε την ανταπόκριση των ατόμων που είχαν ήδη ασθενήσει, αλλά και υγιών εθελοντών. Ναι. Και είναι γεγονός ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πάρα πολύ θετική. Επιτρέψτε μου να το τονίσω αυτό. Ναι. Είναι ενδιαφέρον το πώς πάρα πολλοί κόσμοι ενδιαφέρθηκε να συμμετάσχει. Καλό αυτό. Τους προσφέραμε φυσικά δωρεάν την ανάλυση των αντισωμάτων εναντί του κορονοϊού. Αλλά ταυτόχρονα συμμετέχουν και σε άλλους στόχους τους οποίους θα επιδείξει. Ωραία. Η έρευνα. Επειδή υπάρχει, και είμαι και πολύ περίεργος να δω, για το δεδομένο αυτό το στατιστικό, τα άτομα που νόσησαν και απέκτησαν τη φυσική ανοσία, σε τι επίπεδο ήταν μετά τα αντισώματά τους, αν έχουμε για πόση χρονική διάρκεια και πότε άρχισαν να μειώνονται, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Δέλτα, να μας πείτε. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι τα επίπεδα αυτά των αντισωμάτων που μετρήσαμε και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι δύο μέθοδοι ανοιχνεύουν διαφορετικό αντιγόνο στον κορονοϊό, ναι, έδειξαν περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Συμφωνούν δηλαδή. Δηλαδή. Συμφωνούν στα αποτελέσματα που μόλις τώρα θα σας εξηγήσω. Ναι. Στο άλλο στο οποίο συμφωνούν, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, είναι ότι το επίπεδο των αντισωμάτων έναντι του κορονοϊού από άτομο σε άτομο ποικίλει πάρα πολύ. Mm. Μα πάρα πολύ ποικίλει. Κάποιοι αντιδρούν και δημιουργούν ένα θετικό αλλά χαμηλό επίπεδο αντισωμάτων, κάποιοι δημιουργούν πιο ψηλό ή πιο ψηλό, μέχρι και πολλές χιλιάδες. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ ευκαιρία. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά όμως, ομαδοποιούνται, δηλαδή κάποιοι που έχουν παρουσιάσει πολύ χαμηλότερο επίπεδο αντισωμάτων σε σύγκριση με κάποιους άλλους που είχαν υψηλότερο, έχουν μεταξύ τους κοινά χαρακτηριστικά στις ομάδες αυτές? Θα σας πω. Mm. Εκείνο που έχουμε αναλύσει μέχρι στιγμής και μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, είναι ότι ανάμεσα σε όλα αυτά τα άτομα, ανάμεσα σε 2.000 και που αναλύσαμε, περίπου 1.200 ήταν άτομα τα οποία είχαν ασθενήσει με τον κορονοϊό σε διάφορες ηλικίες, άντρες, γυναίκες κλπ. Ναι. Μια αδυναμία του δείγματος μας είναι ότι δεν μπορέσαμε και λόγω της πανδημίας να έχουμε ισομερή κατανομή των εθελοντών από όλη την Κύπρο. Mm-hmm. Οι περισσότεροι είναι από Λευκωσία, αλλά σίγουρα κατάγονται και από διαφορετικά μέρη της Κύπρου. Τώρα, τα αποτελέσματα δείχνουν τα εξής. Τα επίπεδα αυτά των αντισωμάτων ανεβαίνουν κατά τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο μήνα. Ναι. Κορυφώνονται στον τρίτο μήνα μετά την νόσηση. Μάλιστα. Παραλαμβάνω, μιλούμε για νόσηση, όχι για εμβολιασμό. Ναι, κατανοητό. Λοιπόν, μετά τον τρίτο μήνα αρχίζουν να μειώνονται δραστικά μέχρι και τον έκτο μήνα. Και στον έκτο μήνα αρχίζουν και σταθεροποιούνται ή ανεβαίνουν λίγο ελαφώς. Τώρα, εδώ πρέπει πάντοτε να τονίσουμε ότι το επίπεδο των αντισωμάτων που μετρούμε. Ναι. Είναι IgG αντισώματα κατά της πρωτεΐνης ακίδας. Ναι. Δεν αντανακλά κατά ανάγκη την ανοσιακή επάρκεια του ατόμου. Σίγουρα έχει σημασία, αλλά δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος ως απόλυτο δεδομένο, ως απόλυτη πληροφορία για να αποφασίσει αν έχει ανοσία κατά του κορονοϊού ή όχι. Και ο λόγος είναι διότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συνεισφέρουν στο να χτιστεί αυτή η ασπίδα του οργανισμού κατά του κορονοϊού. Είναι όμως ενδεικτική, είναι χρήσιμη. Ναι. Είναι ενδιαφέρον, μας λέτε ότι και μετά τους 6 μήνες. Και είναι ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε ότι και μετά τους 6 μήνες μπορεί σε κάποιους να ανέβουν και τα αντισώματα. Ελαφρώς. Ναι, φαίνεται ελαφρώς. Στην καπύλη φαίνεται ότι
πέφτουν δραστικά από τον τρίτο στον έκτο μήνα περίπου. Και κάπου εκεί στον έκτο μήνα σταθεροποιούνται ή μπορεί σε κάποιον να ανεβαίνει και ελαφώς. Μάλιστα. Τώρα, το άλλο σημαντικό από τα ευρήματα μας είναι ότι τα επίπεδα των αντισώδων είναι πιο υψηλά συγκριτικά και στατιστικά σημαντικά εννοώ, ανάμεσα σε άτομα που είναι οι μεγαλύτεροι των 60 ετών, είναι άντρες ή εμφάνισαν περισσότερα από ένα συμπτώματα. Δηλαδή άτομα τα οποία είχαν βήχα, πυρετό ή συνδυασμό ή έμεινα στο νοσοκομείο, χρειάστηκε να μείνω στο νοσοκομείο λόγω σοβαρής κλινικής εικόνας, είχαν μεγαλύτερο τίτλο αντισωμάτων. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό μας λέτε. Το άλλο που είναι σημαντικό να μοιραστεί εδώ μαζί σας είναι ότι παρόμοια αποτελέσματα αναφορικά με τη διάρκεια των επιπέδων των αντισωμάτων έδειξε ερευνητής από την Ελλάδα στο συνέδριο που παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα. Ήταν ένα πανελλήνιο συνέδριο που αφορούσε τις λοιμώξεις στην λεκάνη της Μεσογείου, που οργανώνει μια ομάδα γιατρών στην Αθήνα. Και συνάδελφος από την Ελλάδα έδειξε ότι σε άτομα τα οποία εμβολιάζονται πια, μετά και τη δεύτερη δόση, τα επίπεδα των αντισωμάτων κατά παρόμοιο τρόπο ανεβαίνουν μέχρι το τρίτο μήνα και μέχρι τον έκτο πέφτουν επίσης. Επομένως, ίσως αυτό να είναι ενισχυτικό ότι υπάρχει μια παρόμοια συμπεριφορά, τουλάχιστον σε στατιστικό πληθυσμιακό επίπεδο. Έτσι, μπορείτε να τα συγκρίνετε μεταξύ σας τις δύο μελέτες τώρα για να βγάλετε ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα. Ναι, τώρα μας ενδιαφέρει και εμάς και βρισκόμαστε στο στάδιο που έχουμε καλέσει, μάλλον δεν έχουμε καλέσει, ενδιαφέρονται από μόνοι τους πάρα πολλοί κόσμος, πραγματικά δηλαδή, αποβαρτιζόμαστε από τηλεφωνήματα εθελοντών και είναι άτομα που θέλουν μετά από τον εμβολιασμό να μετρήσουν τα αντισώματά τους. Ναι. Εξηγούμε βεβαίως ποια είναι η σημασία αυτής της πληροφορίας και ελπίζω ότι σε μερικούς μήνες θα έχουμε κι εμείς κάποιο αποτέλεσμα που να αφορά ακριβώς το επίπεδο των αντισωμάτων μετά από τον πρώτο, τρίτο και έκτο μήνα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, επειδή έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε, όση ώρα μιλάτε εσείς, τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό κέντρο του καναλιού και ζητάνε εάν μπορείτε να μας πείτε, σας το μεταφέρω κύριε Δέλτα, το επίπεδο των αντισωμάτων σε αριθμούς τι μπορεί να θεωρείται ικανοποιητικό. Κοιτάξτε, η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι εμπορική μέθοδος, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένας σημαντικό κατόφλι πάνω από το οποίο θεωρείται θετικό. Ναι. Κάτω από το κατόφλι είναι αρνητικό. Όταν το κάνεις αυτή την ανάλυση με την ποιοτική μέθοδο, η απάντηση που παίρνεις είναι ναι ή όχι. Είσαι θετικός ή είσαι αρνητικός. Ναι. Με την ποσοτική όμως μέθοδο, πέρα από το ναι ή όχι, βλέπεις την τιμή κάποιων μονάδων πέρα από το κατόφλι. Ναι. Αυτή η τιμή των μονάδων αντανακλά το επίπεδο των αντισωμάτων. Δηλαδή μεγαλύτερος αριθμός, περισσότερα αντισώματα. Ναι. Και το βλέπουμε αυτό. Κυμαίνεται, όπως είπα και πριν, πάρα πάρα πολύ από άτομο σε άτομο. Ναι. Όμως και πάλι τονίζω ότι αυτό δεν αντανακλά κατά ανάγκη την ανοσιακή επαρκία του ατόμου. Όχι. Και δεν θέλω ναι, να παρακολουθήσω και να νομίσουν ότι όποιος κάνει την ανάλυση και βρει ένα ψηλό αριθμό είναι ασφαλής. Τι θεωρείται ψηλός όμως αριθμός? Ποιος θεωρείται ένας ψηλός αριθμός όμως? Κοιτάξτε, δεν έχει σημασία να σας πω. Ας πω να πω 50. Ο αριθμός 50 είναι το κατόφλι. Ναι. Αν έχεις 55 είσαι θετικός. Αλλά υπάρχουν άτομα που είναι 55, 100, 1000, 2000. Έτσι, αυτός ο αριθμός αντανακλά το επίπεδο των αντισωμάτων κατά την ανάλυση. Κατανοητό. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Δελτά. Τώρα, είπατε ότι αυτοί οι οποίοι φαίνεται να είχαν ένα ικανοποιητικό αριθμό και ανταποκρίθηκαν καλύτερα με τη δημιουργία αντισωμάτων ήταν ανθρώποι, άντρες ηλικίας από 60 και πάνω. Μπορείτε να μας πείτε όμως αν είχαν μόνιμα προβλήματα τα οποία έμειναν ως απόρρια των έντονων συμπτωμάτων στον οργανισμό τους? Γιατί ακούμε πολλά για παρενέργειες. Αυτό δεν το έχουμε αναλύσει ακόμα. Ελπίζω να μπορέσουμε να το αναλύσουμε από τα δεδομένα που έχουμε και είναι πλούσια το ερωτηματολόγιο, όπως ήταν αρκετά πλούσιο και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Δώστε μας λίγο χρόνο ακόμα. Ναι. Ταυτόχρονα όμως επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι ανάμεσα στις αναλύσεις που πιστεύω ότι γίνονται στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΙΠΗ και τις ιατρικές υπηρεσίες που ελπίζω να γίνονται. Θεωρώ ότι γίνονται. Μας είπαν ότι γίνονται τώρα και ότι έχουν αποστείλει και τα στοιχεία αυτή τη βδομάδα στην επιδημιολογική ομάδα, γιατί υπήρξαν παράπονα. Το είδατε, ναι, το ακούσατε. Ναι. Αναμένω λοιπόν ότι τέτοια αποτελέσματα, τέτοια συμπεράσματα θα πρέπει να είναι ήδη
γνωστά για τη συμπεριφορά του κυπριακού πληθυσμού έναντι των εμβολιασμών σε σχέση και με την πιθανότητα για να επανανοσήσει κάποιος, πόσο σοβαρά είναι τα συμπτώματα του. Δηλαδή, αυτά που ακούμε ότι ανακοινώνουν σε πολλές μελέτες στο εξωτερικό, αναμένω ότι θα πρέπει να είναι έτοιμες οι δικές μας υπηρεσίες να τα ανακοινώσουν επίσης, διότι τέτοιες απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα θα βοηθήσουν στον καθορισμό στη στόχευση των μέτρων της πολιτικής του Υπουργείου στο σύντομο μέλλον. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δέλτα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε και για τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η έρευνα. Σας ευχαριστούμε που μας κοινοποίησατε τα πρώτα. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε σοβαρή αύξηση στον αριθμό των νοσηλευμένων ασθενών στα κρατικά νοσοκομεία.